Ένας από τους στόχους του εξαιρετικού συλλόγου Δάφνης η Πρόοδος είναι η αναβίωση παλιών, σχεδόν ξεχασμένων εθήμων. Ένα από αυτά είναι και η προετοιμασία της Τσιγαρίδας. Για τρίτη συνεχή χρονιά, τα μέλη του συλλόγου ετοίμασαν για τους κατοίκους και τους φίλους του συλλόγου το παραδοσιακό αυτό έδεσμα. Και φυσικά δεν έλειπε μεταξύ άλλων και ο παραδοσιακός ζεστός τραχανάς. Πρόκειται για ένα πεντανόστιμο έδεσμα το οποίο συγχρόνως μας φορτώνει και με επιπλέον θερμίδες. Η τσιγαρίδα ή τσιγαρίθρα είναι το λίπος του γουρουνιού μαζί με το λίγο κομμάτι χοιρινού κρέατος το οποίο βράζει σε μεγάλα καζάνια μέχρι να τσιγαριστεί. Τα παλιότερα χρόνια που τίποτα δεν πήγαινε χαμένο, το δέρμα από το σφαγιασμένο χοιρινό κρατούσε πάνω του ένα χοντρό στρώμα λίπους και μια μικρή ύπαρξη κρέατος. Αφού αφαιρούσαν εντελώς το δέρμα, έκοβαν σε μικρά κομμάτια το λίπος με το κρέας και το έλειωναν στο καζάνι. Αφού αφαιρούσαν το ρευστό λίπος, αυτό που έμενε ήταν ένα ξεροψημένο εξωτερικά αλλά τρυφερό εσωτερικό μικρό κομμάτι κρέατος που είναι και η τσιγαρίθρα. Και σε λίγο πουλα, μόνη βλάκα βλάκο πουλα, εσύ τα ξέρεις σούλα. Μόνη λαλούνα η δόνια και οι μέρες γιορτής για όλα τα σπιτικά είναι αυτές των Χριστουγέννων. Οι οικογένειες βρίσκουν την ευκαιρία να συγκεντρωθούν όλοι μαζί για να ανταλλάξουν δώρα και ευχές. Κάθε πέρυσι και καλύτερα θα έλεγε κανείς με τα όσα μας συμβαίνουν τους τελευταίους μήνες και δυστυχώς η εορταστική διάθεση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Παρ' όλα αυτά, τα περισσότερα ήθη και έθιμα του λαού μας έχουν αντέξει στο πέρασμα του χρόνου. Και αυτό χάρη σε όσους ακόμη πιστεύουν ότι οφείλουμε ως λαός να διατηρούμε τις παραδόσεις μας, έτσι ώστε να παραμείνουν αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητάς μας. Το έθιμο της Τσιγαρίδας είναι πολύ παλιό, συνηθίζεται στην περιοχή μας και ο Σύλλογος, στα πλαίσια και της πολιτιστικής του δραστηριότητας, αποφάσισε να το αναβιώσει. Είναι μια προσπάθεια να συνδέσουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, ώστε οι παλιότεροι να θυμούνται και οι νεότεροι να γνωρίζουν τον τρόπο ζωής και τα έθιμα και τις συνήθειες των προγόνων τους.